Περίεργα ανθρώπινα λήψα να λείψαν, έχουν βρεθεί στην πολιτεία της Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου μερικοί σκελετοί έχουν ύψος έως και τρία μέτρα. Εκτός από το εντυπωσιακό μεγεθός τους, οι άνθρωποι αυτοί είχαν και κόκκινα μαλλιά. Αυτό ενίσχυσε μια θεωρία αιώνων ότι μια εξαφανισμένη φύλη ανθρώπων κάποτε κυριαρχούσε στην Νοτιοδυτική Αμερική. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την εθνοτική ομάδα Παϊούτ, μια φύλη που εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Νεβάδα πριν από χιλιάδες χρόνια ήταν κανίβαλοι, γίγαντες που ονομάζονταν Σιτεκάχ και έφτασαν στην Αμερική από ένα μακρινό νησί. Ο θρύλος λέει ότι οι Σιτεκάχ διέσκησαν τον ωκεανό πάνω σε σχεδίες από καλάμια, ενώ σύντομα έγιναν γνωστοί ως οι πιο ψηλοί, πιο δυνατοί και πιο σκληροί από τους ανθρώπους. Το 1911 ορισμένοι ανθρακορίχοι ανακάλυψαν μερικά παράξενα αντικείμενα σε μια σπηλιά κοντά στην πόλη Λόβλοκ της Νεβάδα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ανασκαφέ κατά τι οποίε ανακαλύφθηκαν χιλιάδε αντικείμενα. Μεταξύ των ευρημάτων ήταν οι μουμίε με το παρατσούκλι γίγαντε λόβλοκ, οι οποίε είχαν ύψο από 2,4 έω και 3 μέτρα. Επιπλέον στο ίδιο σημείο βρέθηκαν και σανδάλια μήκου 38 εκατοστών. Ακόμη βρέθηκε και ένα σύμβολο χαραγμένο που ήταν σαν τεράστιο αποτύπωμα χεριού. Λίγο αργότερα, ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα υποστήριζε ότι δύο γιγάντιοι σκελετοί είχαν ανακαλυφθεί σε μια ξηρή κήτη λίμνη κοντά στο Λόβλογ, και αυτά τα να είχαν ύψο 2,5 και 3 μέτρα αντίστοιχα. Επιπλέον στις άνδρες στην περιοχή μεταξύ Περού και Βολιβίας έχουν βρεθεί σκελετοί με ποιμή κυκρανία, τα λείψανε, που πιθανολογείται ότι είναι ηλικίας περίπου 3.000 ετών σε μέγεθο είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά ενό κανονικού ανθρώπου, ενώ αυτό που είναι περίεργο είναι ότι και πάλι είχαν κόκκινα μαλλιά. Κανεί δεν γνωρίζει αν η ύπαρξη των ανθρώπων αυτών είναι αλήθεια ή ψέματα. Πάντω είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι γίγαντες αναφέρονται ξεκάθαρα μέσα στην Αγία Γραφή.